Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, από τις 16 μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Κατερίνης εφαρμόζει την Εβδομάδα Κινητικότητας, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ένας θεσμός που διανύει το 21ο έτος και είναι άκρως ενδιαφέρον για όλο το κοινό, για όλους τους δημότες. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει στις 16 του μηνός. Θα γίνει θεατρική παράσταση στην Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα είναι θεματική, θα αφορά την ιστορία αυτής της πλατείας της Κατερίνης. Μετά θα υπάρξει περιπατική διαδρομή από φορείς και συλλόγους, μικρούς και μεγάλους, μέχρι και το σημείο Τεκέ, το τζαμί το λεγόμενο, όπου και εκεί θα υπάρξει μία παράσταση που θα μνημονεύσει την ιστορία αυτού του χώρου, αυτού του μνημείου. Μετά την Κυριακή θα κλείσει ο δρόμος από το ύψος του Συντριβανίου, καθώς και η οδός Μητροπόλεως μέχρι το ύψος του Τετάρτου Λυκείου. Δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα. Σε αυτή τη διαδρομή θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, όπως αθλητικές παραστάσεις, κάποια παλιά επαγγέλματα, που θα υπάρχουν οι δράσεις για το πώς γινόταν κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες στους παλιότερους καιρούς, καθώς και σήμερα. Μετά την Τετάρτη έχουμε ποδηλατική διαδρομή που συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς. Θα ξεκινήσουμε από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι και την Κατερινόσκαλα, μέχρι την Πλατεία της Κατερινόσκαλας και επιστροφή στο χώρο και πάλι της Πλατείας Ελευθερίας. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πραγματικά θα έχουν αποκομίσουν χρήσιμα συμπεράσματα. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, πάντα με τη συνδρομή και και τις οδηγίες του Δημάρχου μας, του Κώστα Κουκοδήμου, προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας και σε οποιαδήποτε εκδηλώσεις είμαστε πάντα αρρωγή, οποιασδήποτε προσπάθειες γίνεται και πολύ περισσότερο όταν κάποιες εκδηλώσεις είναι πραγματικά υποχρέωση του Δήμου. Σας καλώ και πάλι να συμμετέχετε και πραγματικά σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα. Ευχαριστώ.